How are you? How are you? Okay. Μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι Ισραηλινοί στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Επίσκεψη που εκτιμήθηκε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε εν μέσω έκρηθμης κατάστασης, με βομβαρδισμούς στη Γάζα και ανησυχίες για τρομοκρατικά χτυπήματα. Επί της ουσίας η επίσκεψη ανέδειξε πως Κύπρος και Ισραήλ βαδίζουν σε πολλούς τομείς σε κοινά μονοπάτια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Μάλιστα, ο Βενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα ως μια υποσχόμενη συμμαχία στην περιοχή με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την επόμενη τριμερή να έχει ήδη οριστεί για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Λευκοσία και τον Νετανιάχου να δηλώνει ανυπόμονος να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η συζήτηση στράφηκε σε θέματα για συνεργασία στην περιοχή προς αξιοποίηση του φυσικού αερίου από κοινού και για τις υποδομές που θα πρέπει να γίνουν. Αν κάθιστε ενεργειακά, παραμένει η εκκρεμότητα για το οικόπεδο 12 και το κοίτασμα Αφροδίτη, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν πως επήγει η πλήρης επίλυσή του. Γκρίζα σημεία προκύπτουν και σε κάποιους άλλους τομείς, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ζητά την προσωπική παρέμβαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Επιθυμώ να θέσω το θέμα της μαζικής μετάβασης Ισραηλινών τουριστών στα κατεχόμενα αλλά και τις επενδυτικές δραστηριότητες από Ισραηλινούς επιχειρηματίες εκεί επί ελληνοκυπριακών περιουσιών. Με τον Νετανιάχου να δηλώνει πως θα δει τι μπορεί να κάνει για να αναχαιτήσει αυτές τις πράξεις. Ο τουρισμός ήταν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης, όπως και η οικονομία, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για αποφυγή διπλής φορολογίας. Οι Ισραηλινοί ευχαρίστησαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη και για τη συμβολή της Κύπρου στην ενίσχυση των σχέσεών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Means a lot to us. It's a show of friendship and solidarity and support. It shows the great relations and the closeness and the allegiance between our nations. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Ισραήλ, κάτι που, όπως τόνισε και ο ίδιος, αποτελεί ένδειξη της σημασίας που και ο ίδιος αποδίδει στις διμερείς σχέσεις. Σύσσωμα ήταν τα συγχαρητήρια από την Ισραηλινή ηγεσία για την νίκη τους στις προεδρικές, με τον Βενιαμίν Νετανιάχου να τρολάρει τον Κύπριο πρόεδρο. Congratulations and commiserations.